Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή από το Ε μέχρι το Χ, μέχρι τις 5 εδώ μαζί. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο βεβαίως αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει το περιστατικό με τον νεαρό φοιτητή που αγνοείται. Η μερίδα σχολική διαμεσολάβηση, πρόσφατες έρευνες και η αντιμετώπιση της σχολικής βίας είναι μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης. Τη διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια Πλάτων υπό την αιγίδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας. Μαζί μας μέσω Skype τους βλέπουμε είναι η Μαρία Δημινά, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια για την ημερίδα αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Βέβαια. Το θέμα μας είναι η σχολική διαμεσολάβηση και τι δείχνουν οι πρόσφατες έρευνες και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Mm-hmm. Στην ουσία η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, μια διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφθοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία, μια κοινά αποδεκτή συμφωνία και... Mm-hmm. Να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής στην προκειμένη περίπτωση είναι αρχικά ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος, εξαρτάται αν είναι δημοτικό ή γυμνάσιο ή λύκειο, ο οποίος στην συνέχεια θα εκπαιδεύσει κάποιους μαθητές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και θα παίξουν αυτοί αργότερα το ρόλο του διαμεσολαβητή, οι οποίοι καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους με έναν εντελώς διαφορετικό, εναλλακτικό τρόπο. Πολιτισμένα, με έναν τρόπο που προάγει το διάλογο, το σεβασμό, την ισότητα και την επικοινωνία. Τώρα η διαμεσολάβηση είναι κάτι καινούργιο, μια καινούργια έννοια που μπαίνει στη ζωή μας, όχι μόνο στο σχολείο που μιλάμε τώρα, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής, εφαρμόζεται στα σχολεία σήμερα? Η διαμεσολάβηση, η σχολική διαμεσολάβηση, έτσι, με τη μορφή με την οποία υποθέτεται και θα το παρουσιάσουμε και στην ημερίδα του Σαββάτου, βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα. Το ζήτημα είναι όμως ότι έχουμε πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις πανελλαδικά. Δηλαδή, πέρα από την πρωτοβουλία κάποιων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τα οποία εντάσσουν πιο γρήγορα, γιατί έχουν αυτή την ευχέρεια να το κάνουν, τη σχολική διαμεσολάβηση, υπάρχουν και αρκετά δημόσια εκπαιδευτήρια, με μεγαλύτερη συχνότητα το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αναλογικά είναι και περισσότερα τα δημόσια σχολεία εκεί. Εντάσσεται λοιπόν και στο δημόσιο και στη δημόσια εκπαίδευση η διαμεσολάβηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αφορά την εκπαίδευση στο σύνολό της, μπαίνει και στη δημόσια εκπαίδευση και ευελπιστούμε σύμφωνα με τις στατιστικές οι οποίες κάθε χρόνο βελτιώνονται ότι σε λίγα χρόνια θα αποτελέσει ένα απόσπαστο κομμάτι στο σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης στον τόπο μας. Εκτός λοιπόν από το να εξηγήσετε την διαμεσολάβηση στα σχολεία, θα παρουσιάσετε και έρευνες για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσετε η κυρία Παπαδογεωργάκη, η οποία είναι η εισηγήτρια του Σαββάτου σε συνεργασία με την κυρία Δημινά, θα καταδείξουν το πρόβλημα μέσα και από οπτικοποιημένο υλικό. Θα ήθελα δηλαδή να διευκρινίσω ότι το Σάββατο δεν πρόκειται όποιος μας τιμήσει με την παρουσία του να απομονωθεί να δεχτεί ένα καταιγισμό πληροφοριών οι οποίες θα τον κουράσουν. Ναι, ναι. Η ημερίδα αυτή φιλοδοξούμε να έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Θα προβληθούν κάποια βίντεο τα οποία θα αποτυπώσουν ακόμα εντονότερα το πρόβλημα και τη λύση που προτείνεται από τη διαμεσολάβηση. Θα μπορέσει το κοινό στο τέλος της εισήγησης κυρίας Παπαδογεωργάκη να συνομιλήσει μαζί της με τη μορφή ερωταπαντήσεων, έτσι ώστε να λύσει απορίες, να ενδεχομένως να λάβει και χρήσιμες πληροφορίες και λύσεις όπου μπορούν να δοθούν σε μια πρώτη φάση, μέσα από μια κουβέντα που θα προκύψει από την ημερίδα αυτή. Και έτσι να φύγουν όλοι οι πλουσιότεροι γνώσεις, ερεθισμάτων
και σίγουρα με μια διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία, την οποία γενικότερα ως λαός, κύριε Χατζημίση, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν την έχουμε. Ακριβώς. Γιατί η διαμεσολάβηση δεν εξαντλείται μόνο στη σχολική, στο κομμάτι της σχολικής διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση, όπως πολύ ωραία είπατε στην αρχή, έχει μια ευρύτερη κλίμακα όπου θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Ακριβώς. Και στους ενήλικους δηλαδή εννοώ. Λοιπόν, το Σάββατο τι ώρα είναι η εκδήλωση? Είναι 6 ώρα στην ΕΚΑΔΗ, το οργανώνει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πλάτων. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ανέστη τον Παπαδόπουλο, ιδιοκτήτη και διευθυντή των εκπαιδευτήριων Πλάτων, ο οποίος αμέσως αγκάλιασε αυτή μας την πρωτοβουλία και μας στήριξε. Επίσης τον κύριο Κρυτογλού, της πρωτοβάθμιας, διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τον κύριο Καζαρίδη, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επίσης αγκάλιασαν πάρα πολύ θερμά αυτή την πρωτοβουλία και έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα της σχολικής βίας και μάλιστα μας κάλεσαν ακόμα να συνδράμουμε και στο μέλλον για την αντιμετώπιση τους. Κάτι τελευταίο που έχω να αναφέρω είναι ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε σε 35 σχολεία της Αττικής, ένας στους τρεις μαθητές δήλωσε ότι έχει υποστεί σχολική βία. Το θέμα είναι μεγάλο και σίγουρα χρήζει αντιμετώπιση. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε πολύ καλά. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Σας περιμένουμε. Βεβαίως. Καλά σας.